Σύνολο 3.920.993,04. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 18.042,44 ευρώ. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 23.741,86 ευρώ. Σύνολο πάγιου ενεργητικού 3.967.672,60 ευρώ. Και πάγιου ενεργητικό αποθέματα. Εμπορεύματα 30.464,73 ευρώ. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας και αναλώσιμα υλικά 289.294,28 ευρώ. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 718.643,12, σύνολο 1.038.402,13 ευρώ. Απαιτήσεις, πελάτες 1.600.783,31 ευρώ. Γραμμάτιες πρακτέα 10.564,88. Επιταγές στις πρακτέες 238.168,68 ευρώ. Χρεώστε διάφοροι 254.006 ευρώ και 12 λεπτά. Σύνολο 2.103.522,88. Δηλαδή από 1η-10 τι έξοδα και τι έσοδα είχε για να κάνει ζημίες και έτσι. Εμείς ερχόμαστε μετά το κρίσιμο της κρίσης και ελέγχουμε τα παραπάνω για το αν είναι σωστά ή όχι. Έχουμε τρεις δυνατότητες. Μπορούμε να τα βρούμε όλα σωστά και να δώσουμε μια γνώμη, μια σύμφωνη γνώμη. Μπορούμε να δώσουμε μια γνώμη με επιφύλαξη, δηλαδή να πούμε ότι είναι σωστή η οικονομική κατάσταση, απλά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία χρειάζεται διορθώσεις. Και λέμε, κρατάμε επιφυλάξεις. 1, 2, 3, 4, 5 σημεία. Μπορούμε να δώσουμε άρνηση γνώμης, να πούμε δηλαδή ότι από τον έλεγχό μας δεν μπορέσαμε να βγάλουμε άκρη, οπότε και αρνούμαστε να δώσουμε γνώμη. Φετινή χρονιά, όπως και στην προηγούμενη, δίνουμε γνώμη με επιφύλαξη. Δηλαδή, ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την ορθή εικόνα του συνεταιρισμού, αλλά ταυτόχρονα κρατάμε 4-5-6, εδώ συγκεκριμένη περίπτωση 8 επιφυλάξεις. Δηλαδή κάποιος που θα διαβάσει την οικονομική κατάσταση και θέλει να δει τι περιουσία ο συνεταιρισμός είχε στη 31 του 2010, τι απαιτήσεις και τι υποχρεώσεις είχε, θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τις διορθώσεις που λέμε εμείς ότι πρέπει να γίνουν. Για να διάβασε τις παρατηρήσεις, να τις πούμε λίγο πιο απλά εντάχει, παρακαλώ. Τέσσερις επιτυπάξεις που έχετε, είναι δυνατόν να διορθώσετε. Συγγνώμη, να μην συγκινήσουμε από την κακή αρχή. Όποιος θέλει να λάβει το λόγο και αν τελειώσετε. Λοιπόν, αν θέλουμε και ευκαινείς να δείτε ευκαινήσεις, θα ζητήσετε το λόγο από μένα και μετά θα σας το δίνω. Τα παιδιά θα πετάει το ένας στον άλλο γιατί θα... Επειδή εχθές ήμουν σε κάποια συγκέντρωση και δεν ακούσαμε τίποτα. Θέλω να υπάρχει τάξη, σας παρακαλώ. Μπορείτε να μιλήσετε, κύριε. 10.010.051 και το ΑΣ εμείς διακίνησε 6.000.000, σύνολο 16.000 τόνους. 16.000. Το συνολικό τζίρος από τις πωλήσεις των προϊόντων είναι 7.866. Έναντι του 2009 που ήταν 4.800. Είχαμε μία αύξηση της τάξης του 30% σε ποσότητες. Είχαμε μία αύξηση και στις τιμές. Και γενικά είχαμε μία μείωση του κόστου διακίνησης κατά 7%. Τώρα, το 2010 ο Ασόβ Επισκοπής έκανε και ένα επιστημιακό πρόγραμμα αξίας 584.000 ευρώ. Αυτό τι είχε. Είχε 220.000 ευρώ απόλυση τους παραγωγούς. Επεκτείναμε τον παλετοδέτη, δηλαδή ο παλετοδέτης θα είναι πάνω σε ράγες και θα δίνει τρεις παλέτες πλέον 30.000 ευρώ. Αγοράσαμε κλούβες 73.000 ευρώ, παλέτες 25.000 ευρώ, μπίνεις 6.800. Αλλάξαμε δύο πόρτες, τις κάναμε αυτόματα στα ψυγεία 14.400. Τα γραφεία του συνεταιρισμού, τα οποία
Δεν τα είχαμε σε πρόγραμμα την προηγούμενη χρονιά, το 2009, τα βάλαμε το 2010-26-800. Συμμετείχαμε σε μία έκθεση στη Γερμανία 7380 για έντυπα 10.000 ευρώ. Αγοράσαμε ένα πλυντήριο πλουγών 27.600 ευρώ. Την ολοκληρωμένη διαχείριση και τις μάσκες 42.000 ευρώ. Κάναμε μια εκπαιδευτική εκδρομή 30.000 ευρώ. Δαπάνες εξειδικευμένο προσωπικό 60.000 ευρώ και γενικά έξοδα 11.600 ευρώ. Σύνολο 584.580. Αυτό είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα του 2010. Αλλά τώρα, μια που μιλάμε για επιχειρησιακά προγράμματα, θα σας πούμε και για το 2011, το οποίο πρόσφατα κρίθηκε, εμείς το πήραμε μέσα από το διαδίκτυο. Είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2010, γιατί είχαμε χαμηλότερο τζίρο και είναι αξίας 380.000 ευρώ. Θα ξέρετε ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα τρέχουν, μάλλον να εγκρίνονται με βάση το τζίρο των δύο προηγούμενων χρόνων, του προηγούμενου και της πιο προηγούμενης. Δηλαδή του 2011 πάει το 2009. Έχουμε συμμετοχή στην έκθεση 7.750, έντυπα 10.000. Θα αγοράσουμε μία μηχανή για κουπάκια 43.000, μία γεφυροπλάστικα 16.640, κατασκευή ψυχτικού θαλάμου, αυτό που κάναμε τον Οκτώβριο μήνα, 45.000, 48.000 ο μηχανολογικός εξοπλισμός του θαλάμου αυτού εδώ, επέκταση του μηχανοστασίου 7.000 ευρώ, έκδοση άδειας και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 41.600 ευρώ, κατασκευή δύο θαλάμων 98.000 ευρώ, δεν περιλαμβάνει το μηχανολογικός εξοπλισμός, η ολοκληρωμένη διαχείριση 32.000 ευρώ και η δαπάνη εξειδικευμένου προσωπικού 30.000 ευρώ. Αυτά είναι τα επιχειρησιακά προγράμματα που τρέξανε και που τρέχουν. Που θα τρέξουν το 2011. Βέβαια για το επιχειρησιακό του 2010 ακόμα είναι το έλεγχο, δεν έχει γίνει ακόμα ο έλεγχος, δεν έχει τελειώσει, επομένως δεν έχει γίνει αποπληρωμή. Έτσι, γιατί αφορά και εσάς. Τώρα το πότε θα γίνει, αυτό δεν το ξέρουμε, είναι θέμα κάτω του Υπουργείου. Ερωτήσεις. Έχεις στοιχεία για αυτό που λες, είπες για δόλο, είπες που πουλάνε μόνοι τους. Έχεις στοιχεία για αυτό που λες. Φέρνουν ό,τι θέλουν εδώ και εμείς ρε παιδιά της διοίκησης για να σε επιβραδίσουμε τόσο και παραπάνω λεφτά. Διώξατε 4 χρόνια που τους είχατε. Φέτος το κάνανε αυτό. Ας τώρα ήταν εντάξει. Επειδή θέλω να σας απαντήσω. Επειδή στο έχω επαναλάβει στον οποίο κατηδία με τους ανθρώπους αυτούς συγκεκριμένους είχα συμφωνήσει ο καθένας να τα πει στον δρόμο του. Γιατί τους βοηθούσαμε τόσο πολύ, γιατί είναι άπληστοι. Το καταλαβαίνεις. Και τους είπα κατηδία με ο καθένας να τα πει στον δρόμο, δεν θα θέλω να τους βοηθούσαμε τόσο πολύ, γιατί είναι άπληστοι. Το καταλαβαίνεις. Και τους είπα κατηδία με ο καθένας να τα πει στον δρόμο, δεν θα θέλω να τους βοηθούσαμε τόσο πολύ, γιατί είναι άπληστοι. Πρέπει να απαντήσω κάτι. Από τον Ερμή φέτος έχουμε επιχειρησιακό 100.000 παραπάνω μόνο από τα συντήρηνα από το τζίρο που πέρασε χωρίς να κάνουμε τίποτα. 100.000 επιχειρησιακό στο δικό μας το τζίρο για την επόμενη χρονιά χωρίς να κουνήσουμε, χωρίς να πέσει καρτίσα μόνο από τα συντήρηνα που περάσει τα τιμολογιακά από εμάς. Είναι ένα κέρδος μεγάλο πιστεύω. Τα 100.000. Τα 10 λεπτά που γίνανε ήταν σε 2.000 λεπτά. Ξέρετε. Δεν ήταν κανένα. Ξέρουν όλοι. Δεν σε εξήγησα για ποιο λόγο έγινε. Γιατί κάποιες εργασίες δεν περάσαν από εμάς. Το επιχειρησιακό όμως που κερδίζουμε 100.000 ευρώ την επόμενη χρονιά από τον Ερμή, χωρίς να έχουμε καμιά τίποτα μαζί τους άλλο, είναι υπόθεση. 100.000 είναι λίγα λεπτά. Δεν είναι ηθικό να κερδίσεις 100.000 ευρώ. Απάντησε. Θα απαντήσω. Γιατί εγώ δεν τον γνωρίζω. Δεν τον γνωρίζω. Γιατί τώρα σου ρωτάει και ποιος απαντάει. Άσε να κάνουμε διάλογο. Δεν γνωρίζεις εσύ. Να τα ξέρετε. Μη στεναχωριέστε. Μη στεναχωριέστε. Μη στεναχωριέστε. Μη στεναχωριέστε. Όχι να με μάθετε πέντε πράγματα. Άσε να σε πούμε πέντε πράγματα. Άρα να μην είχαμε εδώ. Σε παρακαλώ. Άμα ήρθαμε εδώ. Δεν θα Μιχάλη, τι δεν είπα. Μιχάλη, σε παρακαλώ. Μιχάλη, από τι να ανακαλυφθώ. Ναι, Μιχάλη. Σε παρακαλώ, τι κάνεις. Σάκη, για τη συνεργασία μας σου είπα και κατηδία. Για το επιχειρησιακό που λες αυτούς τους ανθρώπους εμείς βοηθήσαμε παραπάνω. Δες στα χαρτιά ότι έχουμε βοηθήσει, έχουμε δώσει μεγάλη βοήθεια. Τα ξέρω, τους έχεις δώσει 26.000 δέντρα, το ξέρω. Τους έχουμε βοηθήσει. Αλλά εγώ τον βρήκα τον Ερμή εκεί και προσπάθησα να τον εκμεταλλευτώ και αυτά είναι. Δεν θα τον εκμεταλλευτώ. Δεν θα τον εκμεταλλευτώ. Γιατί. Εσείς τον εκμεταλλευτείτε τόσο πολύ. Όχι, γιατί σας εκμεταλλευτείτε. Το βοηθήσαμε πάρα πολύ. Εγώ θα προσπαθήσω και να τον εκμεταλλευτώ. Εγώ θα δώσω έτσι, δεν θα κρατήσω.
Ο Ερμής βασικά. Έχουν 6 εκατομμύρια να κοινά συγκρίνουν τα οποία... Κάποια στιγμή... Κάποια στιγμή λογικά τον Ερμή το βγάλαμε εδώ για να πιάσουν τους ξένους, γιατί και φέτος ακούγαμε για ξένους ελέγχτε να λέγουν, να πιάσουν τα μέλη. Ο Ερμής είναι εδώ και 5-6 χρόνια από το μέρος. Αυτή τη στιγμή δίνει δουλειά σε πολύ κόσμο στην Επισκοπή. Ο Ερμής έχει ψηλό καρταλάκι, δηλαδή μπορεί να μας φέρει 500-600 τόνους. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα να σου πω. Είναι ψηλό καρπα. Δουλεύουμε στο κουμπάκι και κρατάμε κάποιο κομμάτι της αγοράς. Βασικά βοηθάει στο τεράσμα. Έχει ένα κοστολόγιο Α14 λεπτά όπως ήταν το κιλό. Βοηθάει και στο κοστολόγιο, το γενικό κοστολόγιο. Εκτός από το κρυσάκι. Τα δικά μας να μην ξεμένουν όμως. Ξέρουμε κάτι, προσπαθούμε για όλα. Δεν έκανα καμία παράδειγμα. Εγώ το βρήκα νομικό μέρος. Και προσπάθησα γιατί ο Τζίρος είναι χαμηλός φέτος, ο Ερμής, τα συμπήρυνα δεν έχει περάσει. Και ζητήσαμε από τη στιγμή που παίρνουμε τα τραπέζια, θα περάσει τα συμπήρυνα από μέσα γιατί το ζητήσα για να περάσει το Τζίρο Τάκη, το συμπήρυνα από κάπου αλλού. Αλλά τη στιγμή που περνάει από τα τραπέζια γιατί να πάει αλλού. Και να κερδίσει τα τραπέζια. Γιατί τον έβαλες για να πιάσουμε το πλαφόν, την ποσότητα. Το πλαφόν να πιάσανε. Σε παρακαλώ, Πασκάλη. Μη συμφωνήσεις. Όταν διοικούσες, έκανες δανεικά για το συνεταιρισμό. Άιντε. Με συγχώνεις και μη συγχώνεις το ύψος. Άσε μας τώρα. Άιντε. Πασκάλη, τώρα το ξύπνιο εδώ πέρα. Σε παρακαλώ, τα γνώση για να μας πεις και τις γνώμες σου. Άσε. Πάχατε. Δεν μπορώ, κύριε. Γνωρίζω πολλά πράγματα και δεν μπορούν. Τόσα χρόνια δεν είπαμε τίποτα. Κάναμε την κωτή. Τώρα έρχεται και μας δημιουργεί εδώ πέρα τόσα προβλήματα και δίνει μια εικόνα, προς έξω, προς τα έξω, ότι δεν είναι καλός συνδυσμός, δεν πάει καλά ο συνδυσμός. Σαν το συνδυασμό δεν υπάρχει καλύτερος. Πάει και επί προηγούμενων διοικήσεων και τώρα πάει πολύ καλά. Και θα συνεχίσει να πάει καλά. Κρίνουμε τα μέλη, αν πάει καλά ο συνδυασμός, δεν πάει καλά. Εμείς εδώ θα είμαστε ασόντιοι. Συγγνώμη παιδιά για το λόγο, γιατί μπορεί να σας έχω εντεπίσει μερικούς. Αλλά δεν σας προσπάθησα. Συγχώρεσα, Πρέπει να πω και εγώ κάτι. Εσχολικό η Μαρία μας διάβασε κάποια στιγμή και ότι η μερίδα πήγε στα 2.400. Κάνουν φράβολες, αγοράζουν 1.000 πράγματα. Εμείς σαν ασόντιοι δεν αγοράζουμε ποτέ τίποτα. Γιατί δεν ξέρουμε αν αυτά τα που θα αγοράσουμε θα φέρουν και κάποια κέρδη. Εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε εκτός ασφαλούς. Δηλαδή αν σήμερα σας λέγαμε ότι αγοράσαμε εμείς ροδάκι να παίξω ή αγοράσαμε φράλος, τι θα λέγατε. Θα λέγατε τι κάναμε για αυτά εδώ. Πήρατε κάποιο, πήρατε σάκι, πήρατε τώρα. Δεν πάτε. Σίγουρα. Τι φράουλε. Από ένα σεβόλιο ροδάκι να δεν είχατε πάρει. Ελάτε το σε εγώ η πρώτη απορία όταν μπήκαμε στο συνδυασμό ήταν εκείνη την εποχή πάλι που έπρεπε να τα πληρώσουμε. Είχαμε πάρει από την Ασυπόκο, από τη Δήμητρα βέβαια εδώ, από την Ασυπόκο να όσα από την Ομόνια. Κατά καιρούς να χρειαζόταν να βοηθήσουμε κάποιο πλάτη να το στηρίξουμε και είχαν πράγματα. Παίρνανε από καμιά βαλέτα δυο για να βοηθήσουν τους πελάτες μας. Και δίνουμε στον Ασεβοπλή. Πάνω σε αυτό, στην κοινοπραξία που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια, το συνεδρίο. Δεν προχωράει το θέμα, δεν μιλοποιείται. Γιατί δεν βγαίνει ένα κοινό τελάρο για να πέσουν τα κοστολόγια. Είναι μόνο έχει, έχει μείνει στις συζήτησεις. Στη θεωρία μόνο έχει μείνει. Προσπαθήσαμε φέτος στα κτηνίδια να κάνουμε μια κοινοπορία. Πιστεύω ότι οι κυρίοι που έρχονται θα μας οδηγήσουν εκεί. Ίσως και με το ζώο. Θέλοντας και μία. Ήδη το Υπουργείο μιλάει για εμπορικές πράξεις. Ακούσατε ότι ενδέχεται, ξέρω εγώ, ο Τζίρος να φτάσει στα 8, τα 10 είναι...